Πήγε και κάθεσε ένα απόγευμα λοιπόν, περίμενα τους μουσικούς να έρθουν, θα είχαμε συναυλία. Ήρθε το κορίτσι να με σερβίρει. Δεν υπήρχε κανείς άλλος εκτός από μένα. Σηκώνω τα μάτια μου, τι ήταν αυτό. Μία θεότητα. Μακριά μαύρα μαλλιά, κοντό μαύρο φουστάνι. Πέδιλο αριστούργημα. Με το σωστό ύψος, μοβ λουράκια. Ναι, μοβ με ροζ, κάτι τέτοιο. Επήρε την ανάση και είπα ένα εσπρέσο. Έφερε κοπέλα τον εσπρέσο και κάθισε λίγο πιο πίσω από μένα, έτσι πιο πάνω. Εγώ τώρα προσπάθησα να δείξω ότι είμαι κάτι, ας πούμε, με ξέρει. Δεν με ξέρει. Είχα αυτή την ατυχία, ήταν πολύ μεγάλη ατυχία αυτή. Τι να κάνω τώρα, λέω. Τι λέω τέλος πάντων. Λέω, θα της μιλήσω οπωσδήποτε, θα πω κάτι. Και της λέω, συγχωρείτε, αυτή νόμιζε να σερβίρω, βαριέρω κάτι και ξανάρχεται. Και μου λέει, παρακαλώ. Και της λέω, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, να σας δώσω συγχαρητήρια για την ομορφιά σας. Ω, μου λέει, με βρίσκεται προετοίμαστη. Νιώθω πολύ άσχημα γιατί, και πραγματικά με ευχαριστεί αυτό που λέτε, αλλά νιώθω πολύ άσχημα γιατί, ζητώ συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ να πω το ίδιο για εσάς. Τι να πω τώρα. Ένα δεύτερο εσπρέσο. Εγώ έγραψα. Ήρθε μια γκρέα γυναίκα σε μια συνεδρία και μου λέει, εσύ παιδί μου είσαι όμορφος, τι σου είπε εκεί πέρα. Λοιπόν, το τραγούδι που θα γλούσετε τώρα είναι γραμμένο εκεί στο Μελτέμι το ίδιο απόγευμα και αφορά το κορίτσι αυτό. Προσπάθησα μέσα από το τραγούδι να ανακαλύψω πώς τη λένε, ποιο είναι το όνομά της. Σε ξέρω στο λιμάνι.
Για τη Βανσέλιο έχω να πει ο καθένας κάτι. Πιστεύω ότι αυτό που παγώ είναι το καλύτερο. Ακούστε. Πανσέλινος. Μια τρύπα στο φουστάνι της νύχτας από το πουρο ενός απρόσεκτου Θεού. Καλησπέρα σας και από μένα. Πολύ πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ, αυτή τη φορά με έναν πολύ σπουδαίο ορφέα της Κρήτης. Και τους υπέροχους μουσικούς. Αυτή η συναυλία είναι η πρώτη μας και πολύ σημαντική, γιατί ξέρω ότι αυτός ο δρόμος θα προχωρήσει και θα πάει μακριά. Τα τραγούδια του Λουδοβίκο για μένα ήταν μια ανακάλυψη. Μια ανακάλυψη ποιήσης, μελωδίας, πολύ πολύ αγάπη
πολύ, πολύ έρωτας και τον ευχαριστώ. Η Μίλια είναι το πιο υπερφωτισμένο πρόσωπο της τραγωδίας και το πιο άγνωστο. Γυναίκα της αγάπης, ντυμένη τη φωτιά, με κάρβουνα στα μάτια και στάχτες στην καρδιά. Άνοιξες το σκοτάδι, άναψες μαύρο φως, του μαχαιριού η λάμψη, ελπίδα κι οδηγός. Του μαχαιριού η λάμψη, ελπίδα κι οδηγός. Ποιος θα σε κρίνει, ο γιος της, μια σπουδαία γυναίκα στο χωριό με τα μαγιά. Αφήνει ο μη σεμό σου
στο μάνα μια φορά. Τον αγγίζει.
αυτά τα μέρη. Αχ, που νεκάψερα χωρίς αέρη. Ήρθα να ειδώ τη μάνα και έχω μία μόνα χως
όλες οι στιγμές φεύγουν για το παρελθόν. Εκτός από κάποιες που τραπετεύουν στο μέλλον, ελπίζοντας να ξαναγίνουν παρόν. Δεν θέλω να γυρίσει πίσω, δεν θέλω να γυρίσει πίσω. Στο βάθος σας τράφτει ένα ναι. Αν μια αγάπη υπήρχε πριν από ένα χωρισμό,
οφείλει να υπάρχει και μετά. Αλλιώς δεν υπήρξε ποτέ. Στα χίλια της, και στο μυαλό της μέσα και στην ψυχή της, του δίνει άλλες διαστάσεις. Το ακούω από εδώ και λέω, μα εγώ το έγραψα αυτό. Αυτό θα πει πραγματικός καλλιτέχνης, όταν συναντηθεί με ένα έργο, του δίνει άλλη διάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια και εύχομαι να πάει μακριά αυτό.
Τρία συναυλία ένα καλοκαίρι, ήρθε κάποιος μετά τη συναυλία, έτσι πίσω σε μια ελιά και μου λέει έτσι, λίγο πιωμένος ήτανε, προσπαθούσε να το κρύψει αλλά δεν τα κατάφερε. Ευγενής άνθρωπος και μου λέει, ρε φίλε, πώς ήταν αυτή η Άννα η χορεύτρια που έκαψε του Φώτη τη καρδιά σαν το χαρτί. Του λέει, το έχω σκεφτεί, λέει, γιατί, Φώτης. Του λέω, μ' αρέσει που μου δίνεις αυτή την ατάκα και θα προσπαθήσω να φτιάξω το πορτρέτο της, να κάνω ένα τραγούδι άλλο με το όνομά της, πως είναι αυτή η Άννα πραγματικά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου. Το τραγούδι το έκανα. Τώρα σας λέω ότι την άλλη φορά
γιατί θα πω τους στίχους τώρα, θα τραγουδήσει η Αλεξάνδρα το επόμενο τραγούδι, ηχογραφημένο μαζί της δηλαδή. Χειροκρότημα. Έχετε μπροστά σας μια χορεύτρια λοιπόν, την Άννα. Μάτια αμυγδαλωτά, δύο κάρβουνα σβηστά και χείλη από μετάξι. Σαν είναι επισκηνής, δεν θα βρεθεί κανείς να μην αναστενάξει. Με φόρεμα σκιστό και στήθος ανοιχτό, ξυπόλυτη χορεύει, δεν άφηνε αφορμή το θεϊκό κορμί τους άντρες να μπερδεύει. Στου Φώτη μια βραδιά, πιαστήκανε στα χέρια δύο άντρες, δύο θεριά, τραβήξαν τα μαχαίρια. Στη μέση του χαμού, στη μέση του θυμού, πετάχτηκε η Άννα, μέσα σε ένα λεπτό έγινε το κακό στην άπειρα τσιγκάνα. Τι να της κάνω, δεν πρόσεχε. Δεν σκοτώθηκε, αλλά τη μαχαιριά την πήρε. Πριν τελειώσουμε, δύο τραγούδια που έχουμε ακόμα, θα σας παρουσιάσω τους μουσικούς καθώς τους αξίζει. Ακούστε. Τις γραμμές των οριζόντων έχει μέσα στην καρδιά. Ο Αντώνης γεννημένος ανοιχτά του Πειραιά. Όταν πιάνει την κιθάρα σαν να κάνει προσευχή, η τέχνη θέλει Αγίο.